Θέλετε να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα? Όσα θέλετε. Έχει να κάνει με το περιβάλλον επίσης. Και καταλαβαίνετε ότι αφορά κάτι που θα συζητηθεί αύριο. Και με τηλεδιάσκεψη. Σου κουσταράζει. Μπράβο. Είναι 7 κομμάτια σε μια τοποθεσία. Τα έχουν χωρίσει σε 7 κομμάτια. Κουσταράζει 1, 2, 3 έως 7. Αύριο έχουμε τις γνωμοδοτήσεις για τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την αντιπεριφέρεια. Μαθαίνω όμως ότι ο ρόλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι γνωμοδοτικός. Και ότι θα πει όχι αύριο, αλλά αυτό πρακτικά δεν έχει καμία σημασία. Τελικά. Τελικά, κύριε Γεβαψόβλου, εσείς ως Δήμος εμπλέκεστε κάπου σε αυτό? Όχι, θεωρητικά όχι. Επειδή είναι δημόσια έκταση, έτσι? Δεν είναι δημόσια έκταση. Τι είναι? Αυτή είναι η διαφορά. Τι είναι? Δεν είναι δημόσια. Εμείς αποδεικνύουμε ότι είναι δημοτική έκταση. Και ο Δήμος κατά καιρούς και η κοινότητα παλαιότερα το εκμίστον ως Χερσολίβαδα, ως χώρο βοσκή. Βοσκή, βοσκή, ναι, φυσικά. Έτσι. Ναι. Αλλά κάποιοι δυστυχώς θεωρούν ότι είναι μπάστε σκύλια, λέστε και ληστικά μη δίνετε. Εμείς ήδη έχουμε καταθέσει και στη ΡΑΕ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και στην περιφέρεια εξώδικα που αποδεικνύουμε ότι αυτός ο χώρος είναι δημοτικός. Και είναι ένας τεράστιος χώρος, αρχής να πούμε. Είναι 4.000 στρέμματα. 4.000 στρέμματα. Το κάθε ένα από τα οικόπεδα που έχουν κόψει εκεί πάνω είναι ισχύως 14.992 μεγαβάτ. Ναι, γιατί η νομοθεσία λέει ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από 15. Ναι, και γι' αυτό το χώρισαν σε 7 κομμάτια. Και είναι σύνολο 150 μεγαβάτ. 4.000 στρέμματα, δηλαδή θα καλυφθεί ένα ολόκληρο βουνό με τζάμια. Από μια εταιρεία που ονομάζεται. Αμπογουίντ. Αμπογουίντ, ναι, AG. Της οποίας το μετοχολόγιο είναι όλοι οι Γερμανοί. Είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα. Ναι, αυτό ρωτάμε. Ποιος είναι, δηλαδή τώρα λέμε Αμπογουίντ. Ποιος είσαι, ρε φίλε, όνομα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Πώς έλεγε καλά, η ταινία. Και έχουν κάψει και αυτό το χωριό δύο φορές. Οι Γερμανοί. Είναι πολύ λίγοι λόγια. Να το κάψουν και με τα τζάμια. Όλα τα έχουμε γράψει στο εξώδικο. Γιατί? Ωραία. Για να συνειδητοποιήσουν λίγο. Και όσοι ξέρουν, βέβαια οι Κουσταραζινοί το ξέρουν. Και οι υπόλοιποι, γιατί μιλάμε. Η έκταση που θα πιάσει είναι 100 μέτρα από την πλατεία που είναι μπροστά από το σχολείο. Ναι, ναι. Του παλαιού Κουσταραζίου, για το οποίο ήδη το ελληνικό κράτος μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει εντάξει ο Δήμος ένα έργο αναπαλαίωσης του παλαιού Κουσταραζίου. Και έχει βγει και ο εργολάβος. Και είναι και 100 μέτρα από τον κρεμαστό ενικόλα των Αμπελοκήπων. Και υπάρχουν και περιβαλλοντικά θέματα. Όπως οι πηγές της μπάνιας, από την οποία, τις οποίες υδρεύεται το Κουσταράζι, είναι οι λεγόμενες πηγές υπερχείλησης μέσω του καρστικού αυτού ασβεστόλιθου. Δηλαδή όλο το βουνό είναι ένας ασβεστόλιθος στον που οποίο φιλτράρει από τις βροχές, το νερό. Που φιλτράρει το νερό. Από τις βροχές πέφτει το νερό εκεί, περνάει μέσα επειδή έχει τους κομμούς τους λεγόμενους, έχει τα σπασίματα και καταλήγει, φανταστείτε, κάτω-κάτω έχει μια λεκάνη που από εκεί το νερό ξεχυλίζει και βγαίνει στην μπάνια. Όταν αυτό είναι σκεπασμένο μια ομπρέλα, από πού θα βρεθεί το νερό? Επίσης, θα έρθουν και άλλα προβλήματα. Η θερμοκρασία η τοπική λόγω της αντανάκλησης των τζαμιών. Ακριβώς. Γιατί αυτά απορροφούν θερμότητα. Και λόγω του χρώματος αλλά και λόγω της κατασκευής για να αποδίδουν και να βγάζουν ενέργεια. Ναι. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα θέματα. Άρα πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό? Τις άδειες ποιος τις δίνει? Ουσιαστικά το κράτος. Ναι, βέβαια. Η ΡΑΕ της δίνει, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Εμείς ήδη έχουμε κάνει εξώδικο και στη ΡΑΕ. Βέβαια, εδώ υπάρχει σύμπνοια απόψεων και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος επιλαμβάνεται του θέματος, γιατί υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις και αλλού στα διοικητικά όρια της περιφέρειας που διοικεί. Και μάλιστα έχει κάνει πολύ έντονη την αντίδρασή του κεντρικά, στέλνοντας έτσι το πολιτικό στίγμα της πολιτικής απόφασης για όλες αυτές τις επενδύσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι ναι μεν είναι μια μεγάλη επένδυση, αλλά δεν αποδίδει καμία θέση εργασίας. Ή αν αποδίδει... Όπως και οι γεννήτρες, αυτές. Ναι. Εμείς λέμε, κάντε μας ένα άλλο έργο που θα έχει και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας,
από μια τέτοια επένδυση και εκεί να καθίσουμε να το ξανακουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Μας λένε ότι και η Μιλίτσα από εκεί, από αυτό το κομμάτι ουσιαστικά παίρνει νερό, το οποίο αναφέρουμε νωρίτερα για το δικό μας το χωριό. Κάπου εκεί συνδέονται και όλα αυτά. Για με... είναι όλο μαζί. Είναι όλο πακέτο εκεί το μέρος. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αποτραπεί αυτή η εγκατάσταση αυτού του τεράστιου... Δεν μπορώ να το διασφαλίσω. Είναι αυτό ίσως... πάντως εγώ κάνω δημόσια γνωστό ότι είμαστε αντίθετοι και ότι με κάθε τρόπο και όπου μπορούμε να ασκήσουμε πίεση θα το κάνουμε. Είναι το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό στο νομό Καστοριάς. Ναι, βέβαια. 4.000 στρέμματα. 4.000 τετραγωνικά, ναι. Τετραγωνικά, συγγνώμη. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο που πάνω... 4.000 στρέμματα, συγγνώμη. Ναι, στρέμμα, αυτό λέει. 4.000 τετραγωνικά είναι 4 στρέμματα. Ναι, άρα είναι το μεγαλύτερο με διαφορά ίσως φωτοβολταϊκό πάρκο που πάει να γίνει στο νομό Καστοριάς. Ναι. Μήπως το έχουμε παρακάνει λίγο και με τα φωτοβολταϊκά ή με τις άλλες τις ανεμογεννήτριες, γιατί μαθαίνουμε και η ισπανική εταιρεία ετοιμάζεται να έρθει εδώ. Όλοι ετοιμάζονται να έρθουν εδώ χωρίς να ρωτήσουν κανένα. Τι είναι αυτό το θέμα, κύριε? Δηλαδή μισό λεπτό ρε παιδιά. Είπα, έρχομαι στο σπίτι σου, στην αυλή σου, εγκαθιστώ ό,τι θέλω εγώ και δεν σου λέω ούτε καλημέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου αρέσουν οι παρομοιώσεις. Έτσι μου έμαθαν οι δάσκαλοί μου στο δημοτικό, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι διδασκαλίες της ελληνικής γλώσσας για να τις χρησιμοποιούμε και σήμερα. Μπορεί λοιπόν να αποτραπεί η δημιουργία του, κύριε Γεμπαυσόπουλου? Δεν το ξέρω. Θεωρητικά όχι, γιατί δεν έχω... Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι και σήμερα ο Δήμος Άργος Οριστικού επίσημα δεν έχει πάρει καμία ενημέρωση. Καμία. Εμείς το μάθαμε όταν πήγε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για διαβούλευση, η οποία συνεδριάζει αύριο. Μάλιστα. Η οποία συνεδριάζει αύριο 12 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες μας είναι ότι θα εισηγηθεί αρνητικά, αλλά αυτό έχει μόνο γνώμη. Αρνητικά για να πάει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά δεν έχει αποφασιστεί. Είναι, ξαναλέμε όμως, γνωμοδοτικό. Ναι. Τώρα. Θα δούμε αύριο και την απόφαση που θα πάρουν όμως και θα τη συζητήσουμε και περαιτέρω.